έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας με τον κύριο Μαμαγκάκη από την αρχή σχεδόν του χρόνου, ότι αν δεν βρέξει, έτσι λέγαμε τον Ιανουάριο, θα έχουμε θέματα, και ότι όπως έλεγε ο κύριος Μαμαγκάκης, θα πρέπει να βρούμε λύσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την τροφοδοσία όλων μας, το λέω πάρα πολύ απλά, με νερό, και κυρίως στους μεγάλους δήμους, Ηράκλειο, Χερσόνησος, όπως επίσης και Άγιος Νικόλαος, οι οποίοι υδρεύονται από το φράγμα από Σελέμη. Τα μέτρα θα ληφθούν το Φεβρουάριο. Ο Φεβρουάριος, αν δεν βρέξει, η κακοκαιρία η τελευταία δεν έδωσε εκείνα τα αναμενόμενα, έφερε τις αποφάσεις τις οποίες ο καθένας από εμάς θα βρει μπροστά του, και γι' αυτό και όλοι μας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πολύ προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού. Καλημερίζω τον κύριο Βουρεξάκη από την ΔΕΙΑ Ηρακλείου. Καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα και Δουργεράκη. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είχαμε βροχές στο Φλεβάρι και τώρα αναγκαζόμαστε να πάρουμε κάποια μέτρα. Σε τι λύσεις πάμε λοιπόν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, κύριε Βουρεξάκη? Να σας πω τι γίνεται, ότι φέτος θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε το νερό, διότι δεν θα πάρουμε την ποσότητα που παίρνουμε κάθε χρόνο από το φράγμα του Αποσελέμη. Εμείς σαν Δήμος, σαν ΔΕΙΑΙ, πήραμε πέρυσι περίπου 9 εκατομμύρια κυβικά. Και οι τρεις δήμοι πήραν περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά. Φέτος ξεκινάμε από τα 10 εκατομμύρια κυβικά να διαχειριστούμε και οι τρεις δήμοι μέχρι το τέλος του 2023. Περίπου θα έχουμε μια μείωση του 50%, περίπου λίγο λιγότερο, το νερό που θα πάρουμε από το φράγμα από Σελέμη. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεν είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή, διότι θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε εμείς στο Ηράκλειο από τις γεωτρήσεις που είχαμε τόσα χρόνια κλειστές στην περιοχή της Τηλίσου, του Κρουσόνα, της Χέρης, των Μαλίων. Οπότε με αυτό το νερό μπορούμε να αναπληρώσουμε τις απώλειες που θα έχουμε από το φράγμα από Σελένη. Αλλά λέτε από εκεί και πέρα, δηλαδή από το 23 και μετά, εάν συνεχίσει και την επόμενη χρονιά έτσι, ότι τότε τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ναι, κύριε Δουγεράκη, τότε θα πρέπει να ληφθούν πάρα πολλά μέτρα. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει περιορισμός της κατανάλωσης του νερού και όλα αυτά, διότι δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει τόσο εμείς όσο οι υπόλοιποι δήμοι, που και οι υπόλοιποι δήμοι τώρα είναι και δύσκολο για αυτούς, διότι το καλοκαίρι όλοι ξέρουμε ότι και φέτος όπως και πέρυσι θα έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο θα είναι. Εμείς σαν Ηράκλειο δεν έχουμε μεγάλες διαφορές της κατανάλωσης του νερού χειμώνα καλοκαίρι, περίπου ένα 15%, αλλά στις περιοχές Χερσονήσου και Αγίου Νικολάου πολλές φορές το καλοκαίρι έχουμε και τριπλάσια κατανάλωση από ότι το χειμώνα. Και αυτό καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο να το διαχειριστείς. Μα ούτως ή άλλως και από την αρχή και βάσει των αριθμών που χρησιμοποιήσατε, κύριε Βουρεξάκη, αν πέρυσι μόνο το Ηράκλειο είχε τα 9 εκατομμύρια κυβικά από το φράγμα από Σελέμη, αλλά φέτος τρεις δήμοι συνολικά πρέπει να διαχειριστούν 10 εκατομμύρια κυβικά, και μπροστά πραγματικά σε μια πολύ μεγάλη τουριστική περίοδο, αριθμητικά φαντάζεται ο καθένας από εμάς ότι τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ορθή διαχείριση του νερού είναι η καλύτερη λύση για αυτή την ώρα που προτείνεται? Ακριβώς, για Δουλγεράκη. Δεν σημαίνει ότι φέτος λογικά θα έχουμε κάποια ψηλοπροβλήματα από την άποψη ότι η αγωγή που θα χρησιμοποιήσουμε, τη Τηλίσου, των Μαλίων, αυτή η αγωγή είναι αγωγή 60-50 χρονών με προβλήματα, σπάγανε τακτικά, θα έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Αλλά γενικά στη διαχείριση δεν θα έχουν περιορισμούς, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να κάνουμε όλοι μια ορθολογική χρήση. Τόσο αφορά τους δημότες, όπως και η ΔΕΙΑΙ. Εμείς κάνουμε έργα για να μπορέσουμε να μειώσουμε το νερό το οποίο χάνεται από τους αγωγούς. Είμαστε εξέλιξη των έργων, πολλά έργα. Αυτό θα βοηθήσει σίγουρα. Αλλά θα πρέπει και οι δημότες να κάνουν μια σωστή διαχείριση του νερού. Είναι εύκολο. Όχι πολύ σπατάλι, όχι να πλένουμε με τα λάσκα τις αυλές. Υπάρχουν κάποιοι τρόποι. Θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση και εμείς, δηλαδή να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να διαχειριστούμε το νερό. Όχι μόνο ότι τα επόμενα χρόνια πιστεύω θα είναι δύσκολα, κύριε Δουλγεράκη. Βλέπετε χώρες όπως η Ιταλία, Βενετία, σοβαρά προβλήματα λειψιδρία, στον Τάμιση πέρυσι στην Αγγλία. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε από τώρα και εξής. Κάποιες χρονιές δημιουργικά φαινόμενα, κάποιες χρονιές λειψιδρίες,
Θα πρέπει όλοι μας να είμαστε, να κάνουμε σωστή διαχείριση του νερού. Μάλιστα. Ξεκινάτε πρώτα και το αναφέρετε από το δικό σας το μερίδιο που σας αναλογεί, που ενδεχόμενα για πάρα πολλούς να είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή να διαχειριστούμε και εμείς τα του οίκου μας, να δούμε από πού χάνεται το νερό, γιατί πολλές φορές το βλέπουμε να τρέχει στους δρόμους και εσείς να ψάχνετε από την άλλη τι γίνεται. Καλά το κάνετε. Πάτε και σε αλλαγή 22.000 υδρόμετρων. Είναι αυτά, επειδή έβλεπα και κάποιες φωτό, ξεκινάτε από τις Βασιλιές, εκείνα τα υδρόμετρα του αέρα φεύγουν, μπαίνουν άλλα. Τι στην ευχή γίνεται? Να σας πω τι γίνεται. Πέρυσι ήταν πριν μερικά χρόνια, μπήκαμε στο ελληματικό έργο, πήραμε το ελληματικό έργο, περίπου ήταν τότε να αλλάξουμε, έτσι μορφωθήκε 150 χιλιόμετρα δίκτυο ίδρυυσης και 20.000 υδρόμετρα ψηφιακά νέας τεχνολογίας. Αυτό από πέσω Φλεβάρι ξεκίνησε το έργο, έχουν γίνει περίπου 40 χιλιόμετρα του δικτύου ίδρυυσης και από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε την τοποθέτηση των ψηφιακών και ξεκινήσαμε από την περιοχή των Βασιλιών, που είναι μια προβληματική περιοχή, για να τα αλλάξουμε, να μην έχουμε προβλήματα. Περίπου 800 υδρόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, και θα αλλάξουμε. Αλλάζουν εκείνα, μισό λεπτό. Αλλάζουν εκείνα τα περίφημα υδρόμετρα, τα οποία είναι τόσο ευαίσθητα, τι είναι, που καταγράφουν τον αέρα και πληρώνουν οι άνθρωποι τους μεγάλους λογαριασμούς. Ναι, είναι τα κλασικά υδρόμετρα, κυρία Δουλειά. Δηλαδή, δεν είναι τα περίεργα σου κάτι. Είναι κλασικά υδρόμετρα. Α, σα πω τι έγινε, να σα πω την αλήθεια. Ότι πολλά χρόνια πολλά υδρόμετρα δεν είχαν αλλαχθεί. Αλλαχτήκαν τώρα, ήταν χαλασμένα τώρα. Κύριε Βουρεξάκη, ρωτάω το ίδιο. Να το ρωτήσω. Σας παρακαλώ, λύστε μου την απορία μου όσο πιο απλά γίνεται. Θα μου βάλετε, ας πούμε, στο σπίτι μου, αν είναι η σειρά μου, να αλλάξει το υδρόμετρο σαν τα ίδια που έχουν στις Βασιλιές, για να ξέρω τι λογαριασμό θα μου έρχεται? Αυτό. Δεν το κατάλαβα. Τώρα τα υδρόμετρα που μπαίνουν είναι ψηφιακά. Σύμφωνα με την εταιρεία και θεωρία, θεωρητικά δηλαδή, αυτά δεν γράφουν πέρα, σαλίδα το αέρα δεν γράφουν. Γράφουν 100% το νερό μόνο που περνάει. Καταλάβατε. Είναι γερμανικής τεχνολογίας, είναι πιστοποιημένα, έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες πόλεις. Με αυτό περιμένουμε να λύσουμε το πρόβλημα, όχι μόνο του αέρα. Με αυτό το έργο, κυρία Δουλγεράκη, ξέρετε τι γίνεται. Θα μπορούμε ανά πάση στιγμή να ελέγχουμε τι νερό περνάει από τα σπίτια. Αν κάποιο σπίτι έχει μια μεγάλη κατανάλωση, μια διαρροή, να τον ειδοποιούμε τον άνθρωπο. Αυτό που ακριβώς που λέγατε, θα μπορούν και ψηφιακά σε κάποια σημεία έλεγχος θα γίνει, ούτως ώστε αν έχουμε κάποια διαρροή που χάνεται το νερό, μπαίνουμε πλέον σε μια άλλη κατάσταση, σε μια ψηφιακή κατάσταση, στην οποία τα επόμενα χρόνια θα ξέρουμε ανά πάση στιγμή που έχουμε διαρροές, πού είναι η διαρροή. Γιατί τώρα που μιλάμε, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, διαρροές που τις βλέπεις, μόνο επιφανειακά. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές σε υπόγεια, τα οποία δεν τις βλέπει κανείς. Τότε αυτά με την ψηφιακή οργάνωση θα μπορέσουμε να ξέρουμε πού είναι και να επέμβουμε να τις διορθώσουμε. Μάλιστα. Σε τι βάθος χρόνου θα γίνει αυτό? Ξεκινάμε. Έχει ξεκινήσει το έργο. Είναι ήδη. Από πέρυσι το Φλεβάρι. Ναι, τώρα πήγαμε Βασιλιές, θα πάμε σε όλες τις οδούς που είναι Φορτέτσα, Σκαλάνη, είναι 20.000 υδρόμετρα. Έχουμε προτείνει και στο ημεπερά άλλα 33.000 υδρόμετρα ψηφιακά να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Και είχαμε και την πρώτη εβδομάδα μια καλή συνεργασία έχουμε με τον ΟΑΚ και με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Είναι ένα πρόγραμμα, του ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο θα αλλάξουμε 5.600 υδρόμετρα εντός της πόλης του Ηρακλείου, εντός τυχών, το παλιό Ηράκλειο, που και αυτό θα βοηθήσει, τις ίδιες τεχνολογίες θα βοηθήσει και μέσα στην πόλη. Δηλαδή είμαστε σε πλήρη αναδιοργάνωση των ψηφιακών υδρομέτρων, των σημείων ελέγχου. Στα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα είναι σίγουρα πολύ πολύ καλύτερα. Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Κρήτης, είπατε, και ΟΑΚ. Με το Πολυτεχνείο. Με το Πολυτεχνείο Κρήτη και τον ΟΑΚ. Είναι ένα πρόγραμμα 5.600 υδρομέτρων εντός τυχών. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ. Αυτά από τη ΔΕΗΑ ΙΣΥ, ότι έχει να κάνει με το νερό, τις ελλείψεις νερού, τα θέματα τα οποία έχουμε, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, τουλάχιστον για το Ηράκλειο.